πτώμα. Ο Ράμφος λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργος Καραμπελιάς, ενοχλείται πολύ από αυτά τα ομοιόμορφα όνειρα. Τώρα τι εννοεί ομοιόμορφα? Εννοεί ότι έχουν ένα συνεκτικό ιστό πολιτισμικής φύσης που χαρακτηρίζουν κάθε οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία, ενώ αντίθετα η κοινωνία για την οποία μας μιλάει, όπου τα άτομα στέλνονται όλα μαζικά στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή, και ας μιλήσει η Ευγενία Σαριανίδη για το τι είναι οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές και το πώς δουλεύουν, αυτό είναι το πρότυπο το κοινωνικό και πολιτικό που μας προτείνει? Έτσι φαίνεται, Γιώργο. Το λες, θα ήθελε να γίνουμε όλοι άτομα επιθυμητικές μηχανές. Μηχανές παραγωγή χρόνου, που ως γνωστόν είναι και χρήμα. Μας καλεί όλους στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή. Πιστεύω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι, όντως θα μπορούσε κάποιος, όπου το λες, να... Τι φυλακίες, τι φλιαρίες είναι αυτές, και να σηκώσει το σώμα σου και να πεις, μα αυτός είναι ούτε καν της πλάκας, είναι για κλωτσές κανονικά. Έλα όμως που ο τύπος αυτός που είναι για τις κλωτσές εμφανίζεται ως μεγάλος στοχαστής και διανοούμενος. Μπορώ να σε πληροφορήσω ότι την περασμένη εβδομάδα, και ο ίδιος καυχιέται γι' αυτό, ήταν καλεσμένος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Χέρμαν Βαν Ρομπάι, μαζί με μερικούς άλλους Ευρωπαίους διανοουμένους, πάλι για Ρόμπα να εκπροσωπεί την ελληνική διανόηση. Ναι, Ρόμπα γίναμε, έτσι. Ρομπάι πάλι. Έτσι. Ναι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, έτσι, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτή μέσα από διανόηση, τη μεγάλη προβολή την οποία έχουν, μέσα από το σύστημα το οποίο κάνει και τους ανθρώπους, γιατί έχω προσέξει ότι πάρα πολλοί λένε ναι, μα είναι όμως πολύ σοβαρός. Είναι σοβαρός. Διότι ναι. Επειδή δεν τα καταλαβαίνουν πολύ συχνά αυτά που λέει, θεωρούν ότι για να μην τα καταλαβαίνουμε εμείς, κάτι πολύ σπουδαίο θα λέει. Είναι το παλιό, το γνωστό. Ένα λοιπόν, έτσι, από τα πολύ σπουδαία που λέει. Που μίλαγα στην καθαρεύουσα στο χωριό, τώρα δεν είναι πια, είναι όλοι έχουν σπουδάσει κάτι. Αλλά παραμένουν. Ένα από αυτά λοιπόν τα σπουδαία που λέει είναι ότι καλά μας κάνανε το 1204 οι Φράγκοι. Ναι, το ήθελα να έρθω σε φταίγαμε. Αυτό. Βεβαίως. Έτσι. Λες, να μείνουμε σε αυτό. Αποκτά μαθητές. Μαθητές δεν είναι μόνο αυτοί που είναι μαζί τους σε κάποιο πανεπιστήμιο. Μαθητές είναι αυτοί που διαβάζουν τα κειμενά του. Ναι, εξάλλου είναι του, που σε διάφορα κέντρα. Το κέντρο Θεοχαράκη μιλάει συνέχεια. Αποκτά... φτιάχνει ένα ρεύμα σκέψης, είναι αυτό που ονομάζουμε. Είχε μαθήτρια και την κόρη του. Και την... Ο διαμορφωτής της κοινής γνώμης. Βεβαίως, και τη σύζυγο του Γεωργίου Παπανδρέου. Η Άντα Παπανδρέου παρακολουθούσε τα μαθήματα του Ράμφου. Τα οποία γίνονται βέβαια επαμοιβή σε διάφορους χώρους. Όχι με 40.000 που είναι βεβαίως ο άλλος μεγάλος στοχαστής, Γεώργιος Παπανδρέου. Εντάξει, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο ακόμα, αλλά το μεγαλώσει μπορεί να φτάσει και σε αυτό το επίπεδο. Το λες λοιπόν, υποπτεύομαι ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Από αυτές τις μπουρδές, εννοείς, θα μπώνονται μόνο οι μημαθείς μας διανοούμενοι, ενώ οι λοιποί απλώς τον χρειάζονται για να δικαιολογήσουν τα καγέν που αποτελούν μία ακόμα αιμονή του, δίπλα στις Ουκρανές. Γιατί αυτό, ναι, διότι λέει... αναφέρατε συνέχεια στα καγέν, ότι γεμίσαμε καγέν και τα λοιπά. Ναι. Καγέν μάλλον... γεμίσαμε. Ναι. Κάποιοι γεμίσαμε. Αναφέρω και πόσα είναι τα καγέν. Και πόσα είναι και γιατί είναι. Ναι. Και πώς μαζεύτηκαν τόσα πολλά και με ποιες λογικές μαζεύτηκαν τόσα πολλά. Το πρόβλημά του είναι πλέον γενικώς η πολιτισμική συνεκτικότητα του ελληνικού. Του ελληνικού έθνους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και λέει επιλέξει ότι πρέπει να σκοτώσουμε τον Έλληνα. Ότι η μόνη λύση για να ξεπεράσουμε την κρίση είναι να σκοτώσουμε τον Έλληνα που έχουμε μέσα μας. Και να γίνουμε κακέκτυπα, ας πούμε, των Γερμανών, που μας καλεί ότι να τους ακολουθήσουμε, διότι, όπως λέει εξάλλου, οι Γερμανοί σήμερα κατόρθωσαν αυτό που ήθελε ο Χίτλερ, αλλά έτσι ανοιχτά, θεωρώντας ως κατόρθωμα των Γερμανών, αλλά πλέον με οικονομικούς όρους.
Κι έτσι, από τη μία έχουμε από αυτό το παλιό ρεύμα της νεοορθοδοξίας ένα τμήμα που ανακαλύπτει το δυτικό άτομο, την εργαλειακή λογική, την εξατομίκευση. Και λέει ότι εκείνο που μας φταίει, ο καθένας τον ψυχαναλυτή. Καταπληκτικό, διότι ενώ παλιά είχε γράψει βιβλία για τον Γρηγόριο τον Παλαμά, για την φιλοκαλία κτλ., τώρα λέει ότι αυτό που μας φταίει είναι ότι όλοι οι Έλληνες, παρόλο που δεν γνωρίζουν τον Γρηγόριο τον Παλαμά, ακολουθούν τον Γρηγόριο τον Παλαμά. Ναι, βέβαια. Και άρα πρέπει να τα ξεφορτωθούμε, ναι, όλα αυτά. Οτιδήποτε που έχει σχέση, ακριβώς, με την παράδοση, έτσι. Και άρα όλο αυτό το όραμα μιας πατρίδας, ενός ελληνισμού οικουμενικού που ήταν στην Ορθοδοξία, με την έννοια του ενός λαού αριστοκρατικού που, με μια λαϊκή παράδοση αριστοκρατική, με την έννοια που τη λέει ο ελίτης, έτσι. Όχι, και γιατί έχει με να κάνει με μια πραγματικότητα, Γιάννη. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένας μικρός λαός σήμερα. Αυτή εγκαταλείπεται εντελώς, ναι. Και εγκαταλείπεται από δύο μπάντες. Αυτό θέλω να μου πει. Ακριβώς, ναι, ναι, μία μπάντα. Αλλά έχει σημασία να μιλήσουμε για αυτό που είπες αριστοκρατικό, γιατί είναι δεμένο με όλη την μεγάλη απόπειρα που κάνουν οι Αγγλοσάξονες να θίξουν, να ταπεινώσουν τους Έλληνες. Γιατί? Επειδή οι Έλληνες έχουν μια μεγάλη πολιτισμική παράδοση. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, δηλαδή, ας πούμε, στους Ιουγκοσλάβους έπρεπε να χτυπήσουν τη συνοχή τους, την κρατική. Έτσι, δηλαδή τους διέλυσαν, τους κάνανε 6 κρατήδια. Σε μας, εκείνο που πρέπει να πλήξουν πρώτα είναι την πολιτισμική μας συνέχεια και την πολιτισμική μας ταυτότητα. Θα δει κανένας ότι επικεντρώνονται ακριβώς αυτό. Γιατί τι διαθέτουν οι Έλληνες, έτσι όπως έχουμε καταντήσει μέσα από περιπέτειες, ας πούμε, χιλιάδων χρόνων, έχουμε μείνει ένα μικρό έθνος μεν αριθμητικά, με μεγάλη όμως, αυτό που λες αριστοκρατική, με μεγάλη ιστορική παράδοση. Αν λοιπόν πεις ότι αυτή η παράδοση δεν είναι τίποτα, την πλήττουμε, την διαλύουμε, λέμε ότι τι είναι αυτή. Και βρίσκει κάποιους, ακριβώς, πολιτισμικά συμπλεγματικούς ή μη μαθείς, ακριβώς, κοσμοπολιτόβλαχους, ουσιαστικά αυτό είναι βλαχο, κοσμοπολιτισμός είναι, έτσι, οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από τις διαδικασίες αυτές τις γνωστές του Πανεπιστημίου ως κοινωνικού ασανσέρ. Οι οποίοι θεωρούν ντροπή τους το ότι και είναι. Και πλέον Έλληνες, κολλάνε, έτσι, με την ηθική του απεικιοκράτη. Και με τα συμφέρον, τα γνωστά ως κάστα, αλλά δεν είναι συμφέρον μόνο οικονομικό, είναι απλώς για να υπάρχεις μέσα σε αυτή την κάστα. Άρα κάνεις αυτή τη δουλειά και διαμορφώνεις με τη σειρά σου νέους μαθητές, ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκατομμύρια δόθηκαν σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς. Συνεπώς έχεις τη δυνατότητα να χειραγωγήσεις και να ελέγξεις την κοινωνία, ιδιαίτερα την νεολαία της, η οποία σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα με μαρξιστογενείς όρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ράμφος, και το αναφέρω αυτό, είναι πολύ παράδοξα αυτά που λέει. Λέει ότι επειδή έχει περάσει από πολλά στάδια στη ζωή του, λέει ότι εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από το παρελθόν. Δηλαδή αρνείται τόσο πολύ την ίδια του την ιστορική διαδρομή που λέει 72 χρονών άνθρωπος ότι αυτός δεν έχει παρελθόν. Αυτό δεν το έχω ξαναδιαβάσει ποτέ. Είναι μια επιλεκτική αμνησία, έτσι. Ναι, δηλαδή αυτή την αμνησία που κάνει την διεκδικεί. Κανείς δεν το έχει κάνει τόσο ανοιχτά, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω παρελθόν, δεν έχω κάνει, άρα δεν έχω κάνει κανένα λάθος ποτέ, διότι δεν έχω παρελθόν. Αφού δεν θυμάμαι, δηλαδή το Αλτσχάιμερ αναδεικνύεται, έτσι, η άνοια αναδεικνύεται σε προνόμια, έτσι, σε προτέρημα. Ναι, γεννήθηκα τώρα, είναι όλα καινούρια, άρα δεν έχω κάνει τίποτα για το οποίο, ας πούμε, θα πρέπει να σκεφτώ, να αναλογιστώ αν έκανα σωστό ή λάθος, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι κάνουμε. Αυτός όχι. Είναι πέραν, άρα, του καλού και του κακού, ουσιαστικά είναι αυτό. Ναι. Άρα μπουρδολογώντας ακατασχέτως, κάποιος που θα έλεγε, γιατί πολλοί το λένε, σπανίως οι διανοούμενοι είχαν πλέον στην Ελλάδα εδώ και 20-30 χρόνια ένα σοβαρό λόγο και αυτοί που είχαν κάτι να πούν απλώς αποκλείστηκαν από τα μίντια, να εμφανίζεται ένας λοιπόν και διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό. Ένας πολύ σοβαρός διανοούμενος, και μιλάμε, έχουμε εστιαστεί στο Ράμφο, αλλά είναι πολλοί άλλοι, Ρεπούσο,
Ναι, όχι, αναφερόμαστε στον Ράμφο, γιατί δεν έχει γίνει συζήτηση ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν ξέρω. Για όλους τους άλλους έχει γίνει συζήτηση. Ο Ράμφος μέχρι τώρα βρισκόταν ο λίγος στο κάποιος, λοιπόν, να βλέπετε, τι φαγωθήκατε με τα μίντια. Να ένας άνθρωπος που ανήκε στην Ορθοδοξία και που τώρα ανένυψε. Ακριβώς. Γι' αυτό προβάλλεται ιδιαίτερα. Και έχει κάτι να πει. Ακριβώς. Και τα μίντια, όταν κάτι έχει να πει. Ενώ τώρα, εσύ ρε Καραμπελιά, τώρα τι έχεις να πεις, μωρέ, τώρα με τα χείλη με τις ιδιοληψίες τώρα, τα 1204 και το ελληνικό έθνος και πράσινα, δεν έχεις να πεις τίποτα, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος από αυτό το συνάφι των μυθομανών. Αυτό λοιπόν, αυτή η ακραία μυθοπλασία εμφανίζεται ως ορθολογισμός. Ναι. Και όλοι οι ψευτοορθολογιστές που δεν έχουν καταλάβει από την άποψη μεθόδου τι σημαίνει ορθός λόγος, εμφανίζονται ως προασπιστές αυτού του εξυγχρονισμού που δεν είναι απλώς ιδεολογικό. Όπως έλεγες, το ένα ρεύμα λοιπόν πάει προς τα εκεί και το άλλο κομμάτι... Γιαναράς. Ναι, όπως είναι ας πούμε ο Γιαναράς, δυστυχώς, ο οποίος στο παρελθόν ας πούμε είχε πάρει θέσεις σημαντικές, ενίσχυσε την κινητοποίηση τότε ενάντια στο σχέδιο Ανάν, έτσι, για το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση κτλ. Από ένα σημείο και μετά... μέσα από την απελπισία και το αδιέξοδο έφτασε στην άλλη λογική, ότι να δεχτούμε την επιστροφή του νεοθωμανισμού. Δηλαδή ο ένας πήγε προς τη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή, με αυτή τη διογύση είχες μανούλα μου, ένας για την Ανατολή, ο άλλος για τη Δύση. Πατώντας όλοι, το κεντρικό τους σκεπτικό είναι ο αντικρατισμός. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές. Είναι άλλο, διαπιστώνω την εξέλιξη, τα χάλια και τις δυστοκίες του ελληνικού αστικού κράτους, αυτού του μορφώματος, του αντιφατικού και προβληματικού σε όλο το διάστημα της εξέλιξης, και άλλο σήμερα, τη στιγμή ακριβώς που πάνε να το διαλύσουν, που το νέο κράτος εμφανίζεται ως αυτοκρατορική δομή διοίκησης και άρα διαλύεται αυτό το ενδεχομένως ταμπούρι του κράτους, παίρνω θέση ριζικά αντικρατική εναντίον του εθνικού κράτους, αφήνοντας, ανοίγοντας άρα τον δρόμο στο αυτοκρατορικό κράτος. Τα επιχειρήματα, του Γιαναρά είναι ότι και άλλον ας πούμε που από την πλευρά αυτή, αν θες από τον οικουμενισμό τον ορθόδοξο, λένε ότι τι να κάνουμε, οι Έλληνες χάνονται. Φίνις Γκρέκη έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέει το τέλος. Και αναφέρεις μάλιστα και του Δημητρέα το «Πεθαίνω σαν χώρα», το οποίο επίσης είναι ένα συγκλονιστικό έργο. Ακριβώς. Αλλά μέσα σε αυτή τη λογική. Ότι άρα έχουμε τελειώσει και επομένως μια και έχουμε τελειώσει, ας πάμε, λέει ο Γιαναράς, ο Ράμφος λέει ας πάμε στη Δύση, να εξαφανίσουμε την ταυτότητά μας. Ο Γιαναράς λέει ας αποδεχτούμε πάλι ένα ρόλο ως υποτακτική των Οθωμανών, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν οι φαναριώτες. Δηλαδή αυτό δείχνει την τεράστια κρίση, γιατί όλη αυτή τη συζήτηση, αν θες εγώ έκανα αυτό το βιβλίο διότι είδα αυτό το αίτημα που βάζαν οι άνθρωποι στις πλατείες έτσι στην αρχή το 2010, έλεγαν τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο κόσμος στην Ελλάδα είχε μία έτσι ιδιαίτερη αγάπη προς πνευματικούς ανθρώπους και έλεγε αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο, έτσι. Και περίμενε από αυτούς να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Και είδε ότι οι πνευματικοί άνθρωποι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εκτός από εξαιρέσεις... Και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς ήταν κομμάτι αυτού του κόσμου που ήταν σε κρίση των ελίτ, ο κόσμος αλλά ανήθεν... πρωτοπορούσαν. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι η διανόηση όπως την έχουμε παρακολουθεί στα τελευταία χρόνια είναι χειρότερη από τους πολιτικούς. Είναι πιο αποεθνικοποιημένη από τους πολιτικούς. Έτσι. Διότι το όνειρό τους είναι να πάψουν να έχουν σχέση με αυτό το κακόμοιρο εθνικό κράτος, να πάμε σε υπερεθνικές κοινότητες
είτε, το οποίο είναι το πολιτικό, ναι, πραγματικό, ακριβώς, διάδημα. Είτε γερμανοκρατούμενες, είτε οθωμανοκρατούμενες από την άλλη πλευρά. Η διάλυση των εθνικών ταυτοτήτων, αλλά μαζί με τις εθνικές ταυτότητες και των πολιτικών εκφράσεων των πολιτικών εκφράσεων που συγκρότησαν τις εθνικές κοινωνίες, τις νεότερες εθνικές κοινωνίες, είναι πραγματικά μια υπερκρατική πολιτική επιλογή, αλλά που πάει για ένα άλλο κράτος. Ναι, για μια αυτοκρατορία. Όπως έλεγε μια Αγγλίδα καθηγήτρια της, στη χθεσινή καθημερινή, εγώ λέει προτιμώ τις αυτοκρατορίες έναντι των εθνικών κρατών. Είναι η αγγλική σχολή, έτσι, των πανεπιστημιακών, η οποία έχει περάσει τη γραμμή στους δικούς μας. Τώρα, γιατί αν τη ρωτήσεις, κυρακουτσή Μαρία, πώς την είπε στην δημοσιογραφίνα. Όχι, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Συγκλονίζομαι. Μου το λες έτσι, ξαφνικά δηλαδή. Όχι, λέω, ναι.